Ο ροφός είναι από τα μεγαλύτερα θυράματα που θα συναντήσει ο υποβρύχιος ψαράς της Μεσογείου. Η ονομασία ροφός πιθανόν προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη ορφός, που σημαίνει ο καφετής και χρησιμοποιείται ακόμα και στις ημέρες μας στα Δωδεκάνησα. Η επιστημονική του ονομασία, Epinephelus guaza, προέρχεται από την πρώτη επίσημη προσπάθεια ονομασίας των ψαριών στην Ιταλία, στην εποχή της Αναγέννησης, και σημαίνει ο επικαλυμμένος με νεφέλη. Έχει οειδές, ογκώδες και βαρύ σώμα που καλύπτεται από μικρά, κτενοειδή λέπια σχεδόν χωμένα στο δέρμα του. Χαρακτηριστικότερο γνώρισμά του είναι το μεγάλο σε σχέση με το σώμα του κεφάλι και το πλατή στόμα με το τεράστιο άνοιγμα που του επιτρέπει να ρουφάει με εντυπωσιακή δύναμη χταπόδια και άλλα κεφαλόποδα που αποτελούν τη βασική του τροφή. Μπορεί να φτάσει στην ηλικία των 35 χρόνων, αγγίζοντας ακόμη και τα 60 κιλά βάρος. Όντας ψάρι ερμαφρόδιτο, ο ροφός λειτουργεί ως θηλυκό για ορισμένα χρόνια της ζωής του, παράγοντας αυγά, και τα υπόλοιπα χρόνια ζει ως αρσενικό άτομο και παράγει σπερματοζωάρια. Η σεξουαλική αυτή μεταβολή του ροφού από θηλυκό σε αρσενικό αρχίζει σταδιακά μετά τα 12 του χρόνια, που αντιστοιχούν σε βάρος περίπου 9 κιλών. Αν και θα συναντήσουμε ροφούς σε κάθε είδους βυθού, αγαπημένος του βιότοπος είναι τα μεγάλα μονόπετρα και τα απότομα κοψίματα που εναλλάσσονται και γειτονεύουν με μπαλώματα άμμου. Λόγω των σκιών που σχηματίζουν αυτοί οι βυθοί τις πρωινές και απογευματινές ώρες, ο ροφός μπορεί να επιδοθεί στο αγαπημένο του κυνήγι, την ενέδρα. Υιοθετώντας απόλυτα τα χρώματα που τον περιβάλλουν από το υποβρύχιο τοπίο, ο ροφός παραμένει ακίνητος, περιμένοντας υπομονετικά να περάσει κοντά του το ανυποψίαστο θύραμα ή καταλαμβάνει κέρια απόσταση στο βυθό με εξαιρετική θέση παρατήρησης για να πλησιάσει και να αρπάξει αυτό στο θύραμά του. Μόλις αυτό συμβεί, το τεράστιο στόμα του και η μεγάλη βραγχιακή κοιλότητα λειτουργούν άψογα, ρουφώντας και εγκλωβίζοντας μοιραία την τροφή του. Ειρωνικά, ο ροφός είναι πιο ευάλωτος όταν βρίσκεται σε διαδικασία χώνεψης. Η πάλη που διαδραματίστηκε σε συνδυασμό με την προσπάθεια του οργανισμού για διάσπαση και αφομοίωση της τροφής, κάνουν το επιβλητικό αυτό ψάρι να συμπεριφέρεται νοθρά και υποτονικά, κάτι που θα εκμεταλλευτεί ο υποβρύχιος κυνηγός. Πριν από αρκετές δεκαετίες, ο πληθυσμός των ροφών έφτανε σε εντυπωσιακούς αριθμούς. Κινούμενα σε κάθε βάθος, τα μεγάλα και άφοβα αυτά ψάρια αποδεκατίστηκαν με κάθε αλλιευτική μέθοδο. Μαζί του μειώθηκε και όλη η διατροφική αλυσίδα. Το εύκολο κέρδος, αλλά και η ματαιοδοξία, οδήγησαν σήμερα το ροφό σε μεγάλα βάθη και πολύπλοκα θαλάμια, όπου προσπαθεί να λησμονήσει το αδικαιολόγητο μένος που έχει επιδείξει η ανθρώπινη φιλία απέναντί του. Η λύση όμως είναι απλή και ονομάζεται επιλεκτικότητα. Ο σύγχρονος υποβρύχιος δίτης καλείται να αναγνωρίσει την πάλη του ροφού για την επιβίωση και τη διαιώνιση του είδους, επιλέγοντας μόνο τα μεγαλύτερα άτομα, αλλά και μεθόδους σύλληψης με μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Τεχνικές όπως είναι η ενέδρα, το πλανάρισμα ή το έρπιν προς το ψάρι, προσφέρουν πολύ μεγάλη ικανοποίηση στο ψαροκυνηγό που θα τις επιλέξει ως μέθοδο κυνηγιού.
Η οπτική επαφή με το ψαρί που κινείται έξω από τις πέτρες, η μεγάλη δύναμη και ανθεκτικότητά του που φτάνει στα όρια του τον εξοπλισμό του δίτη, σε συνδυασμό με το γεγονός πως ανά πάσα στιγμή το θύραμα μπορεί να τραπεί σε φυγή, αναγάγουν αυτό το κυνήγι σε εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία που γεμίζει όμως το θηρευτή με ανίποτα συναισθήματα. Στο πλανάρισμα, ο δίτης δεν είναι απαραίτητο να έχει εντοπίσει κάποιο ψάρι από την επιφάνεια. Καταδιόμενος προς τα σημεία που κρίνει ιδανικότερα για τον εντοπισμό κάποιου ροφού, παρατηρεί προσεκτικά το σκοτάδι των σκιών και τις αντιδράσεις των μικρότερων ψαριών που συνήθως πλαισιώνουν το μεγάλο ψάρι. Μόλις εντοπίσει κάποιο ροφό, ευθυγραμμίζει το όπλο του και αφήνει την αρνητική πλευστότητα να τον οδηγήσει κοντά στο θύραμα. Οι μόνες κινήσεις από την πλευρά του κυνηγού είναι αυτές των πτερυγίων, τα οποία και χρησιμοποιεί ως πηδάλια, αλλάζοντας κατεύθυνση και επιβραδύνοντας την κάθοδό του. Η βολή πρέπει να είναι όσο πιο κέρια γίνεται, πλήττοντας το ψάρι στο κεφάλι ή σε κάποιο άλλο ζωτικό τμήμα του σώματός του, όπως είναι η σπονδυλική στήλη. Αν το ψάρι δεν πεθάνει ακαριαία, ο δίτης πρέπει να διακόψει την έντονη φυγή του προς το θαλάμι και αναλόγως με την περίσταση, είτε να το πάρει στα χέρια του, είτε να ελευθερώσει το φρένο του μουλινέ, απομακρύνοντας το ψάρι αρχικά από το πυθμένα, αποφεύγοντας δυσάρεστες καταστάσεις και στη συνέχεια μαζεύοντάς το από την επιφάνεια. Ο εντοπισμός ενός ροφού δεν είναι και η απλούστερη υπόθεση λόγω της ιδιαίτερης ικανότητάς του στον τομέα της απόκρυψης. Ιδίως σε σκοτεινούς και πολύπλοκους βυθούς, ο δίτης πρέπει να είναι προσεκτικός και συνεχώς συγκεντρωμένος, δίνοντας βάση κυρίως στις σκιές των βράχων. Εάν ο εντοπισμός δεν γίνει άμεσα, πιθανότερη έκβαση θα είναι η φυγή και η κατά επέκταση απώλεια του θυράματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, την προσοχή του δίτη τράβηξε ένα μεγαλύτερο ψάρι που κινήθηκε παράλληλα με τον πυθμένα και έσπευσε να χαθεί στο μεγαλύτερο μονόπετρο. Βλέποντας το μικρότερο ψάρι ήρεμο και πολύ πιο δεκτικό απέναντί του, ο δίτης επέλεξε να κινηθεί προς αυτό. Μια επιλογή που τον δικαίωσε.
Ο ροφός είναι ψάρι με τοπικό κυρίως χαρακτήρα που δεν μετακινείται πολύ, προτιμώντας τη σιγουριά που του παρέχει ένα άνετο και ασφαλές θαλάμι. Ένα καλό καταφύγιο, κυρίως στην περίοδο της αναπαραγωγής του, πολλές φορές μπορεί να προσελκύσει περισσότερους από έναν ροφούς. Αντιμέτωπος με μια τέτοια συνάντηση ο δίτης, πρέπει να δείξει αυτοσυγκράτηση και να επιλέξει μόνο ένα ψάρι. Ο ροφός μεταναστεύει ακολουθώντας οριζόντιες και κάθετες μετακινήσεις, ανάλογα με τις διατροφικές και βιολογικές του ανάγκες. Ο δίτης, επιλέγοντας να έρπει στο βυθό για να βρει το ροφό, τοποθετεί εξογκώματα του βυθού ανάμεσα σε αυτόν και τα ψάρια, προσπαθώντας να κάνει την παρουσία του όσο το δυνατόν πιο διακριτική. Εάν η τεχνική εφαρμοστεί σωστά, όχι μόνο δεν θα τραπεί σε φυγή το ψάρι, αλλά η περιέργειά του πολλές φορές θα το κάνει να στραφεί προς το δίτη για να τον επεξεργαστεί. Παρόμοια είναι η συμπεριφορά ενός ροφού όταν ο δίτης επιλέξει να ενεδρεύσει έξω από το θαλάμι του ή κοντά σε αυτό. Λαμβάνοντας τα ερεθίσματα που μαρτυρούν την παρουσία του δίτη, το ψάρι συνήθως θα κινηθεί προς το υποθάλαμο της κατοικίας του ή θα βγει έξω από αυτόν, προσπαθώντας να διαπιστώσει τι ακριβώς είναι αυτό που έχει αντιληφθεί. Αυτό το λάθος που κάνει και εμπιστεύεται την αδύναμη όρασή του και όχι την ισχυρή ακοή του, είναι το γεγονός που θα παραχωρήσει στιγμιαία σημαντικό πλεονέκτημα στο κυνηγό.
Ενδιάμεση τεχνική μεταξύ πλαναρίσματος και κυνηγιού στη τρύπα. Το ψάρεμα στο προθάλαμο ακροβατεί ανάμεσα στην επιλογή της ελεύθερης προσέγγισης και το σκοτάδι των βράχων. Η καλή γνώση της περιοχής, σημάδια όπως η τρομαγμένη αντίδραση μικρότερων ψαριών, αλλά και το ένστικτο, θα οδηγήσουν το δίτη στα σημεία όπου οι ροφιά κινητούν, έτοιμοι όμως να χαθούν στα βαθύτερα τμήματα των θαλαμιών τους. Τα ψάρια να βρίσκονται πλέον εντός τρύπας, η βολή που θα γίνει πρέπει να είναι προσεκτική και κατά προτίμηση κέρια, αποφεύγοντας μπλεξίματα αλλά και την άχαρη διαδικασία του ξεβραχώματος.